Και ο Μιχαλογιάννης μας λέει κάτι που απλά δεν μπορεί να γίνει. Είναι ωραίο να γινότανε, όπως θα ήταν ωραίο να κερδίσαμε το λαχείο, ξέρω εγώ, και να ήμασταν πλούσιοι. Θα ήταν πολύ ωραίο, ξέρω εγώ, να έχουμε ένα μεγάλο σπίτι, να την έχουμε ένα μικρό. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να έχουμε ένα ωραίο αυτοκίνητο, αντί αυτό που έχουμε. Αλλά τι να γίνει. Ζούμε στον πραγματικό κόσμο. Στον πραγματικό κόσμο, λοιπόν, αυτό που λέει ο κ. Μιχαλογιάννης δεν μπορεί να γίνει. Πάμε με τώρα που φταίει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση φταίει γιατί. Γιατί κλείνοντας την Αμυγδαλέζα με τις εικόνες που έβγαλε παντού, έστειλε το μήνυμα στις πιάτσες των δουλεμπών ότι η Ελλάδα πλέον είναι μπάτα σκύλια λέστε. Και το κυριότερο, με την απόφασή της να δίνει εξάμηνο χαρτί παραμονής που δεν έχετε στην Ελλάδα, προσκάλεσε όλους τους δουλεμπόρους λαθρομεταναστών να τους φέρνει στην Ελλάδα. Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Αν αυτό δεν αλλάξει γρήγορα, για να καταλάβετε τη διαφορά. Όταν ανέλαβε ο Σαμαράς στην εξουσία το 12, μπαίνανε 130.000 το χρόνο. Και τότε δεν υπήρχε πόλεμο στη Συρία, 130.000 το χρόνο. Όταν έπεσε ο Σαμαράς τον Ιανουάριο του 2015, το 2014, είχαν μπει 74.000, δηλαδή περίπου η μισή, 50% κάτω. Παρόλο που είχε γίνει ο πόλεμος στη Συρία, δεν είναι καινούριο πράγμα ο πόλεμος, ο πόλεμος υπήρχε και πριν από τρεις μήνες. Ήταν όμως η μισή. Τώρα που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία με το ρυθμό που μπαίνουν, θα μπουν φέτος 250.000, δηλαδή διπλάσια από ό,τι πριν έρθει ο Σαμαράς. Ποια είναι η διαφορά, ο πόλεμος είπε υπήρχε και πριν. Ποια είναι η διαφορά, η διαφορά ότι έχουμε μια κυβέρνηση που βλακωδώς βγήκε και είπε στην παγκόσμια κοινότητα η Ελλάδα είναι χώρα φιλόξενη για να τους φέρνετε εδώ. Και τι κάνουν τώρα αυτοί στις πιάτσες του Μπαγκλαντές, της Συρίας, του Πακιστάν κτλ. Όταν κατά συζήτηση μεταξύ τους πού θα τους πάμε, λένε πάμε στην Ελλάδα που ούτως ή άλλως θα πάρουν εξάμηνη παραμονή και από εκεί έχει ο Θεός. Και έτσι λοιπόν τους φέρνουν τώρα όλοι στην Ελλάδα. Αυτό δεν οφείλεται ούτε στον πόλεμο της Συρίας, δεν οφείλεται ούτε στη συνθήκη Σέγγεν, δεν οφείλεται ούτε στη συνθήκη Δουβλίνου. Οφείλεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Αποκλειστικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος αν δεν αλλάξει πολιτική, θα πνιγούμε στους μεταναστές. Δεν θα χωράει κανένα αυτή η χώρα. Γιατί άλλες χώρες δεν τους παίρνουν. Τι να κάνουμε τώρα. Η αλήθεια ποια είναι. Επί κυβερνήσεως Σαμαρά γίνανε τα περισσότερα κέντρα μεταναστών στην Ελλάδα. Μας έβριζε ο ΣΥΡΙΖΑ για κάθε κέντρο ήταν που κάναμε. Ήταν επιτυχημένο μοντέλο. Πολύ επιτυχημένο. Αφού πήγαμε από τις 130.000 σε 70.000, ήταν επιτυχημένο. 5% μείωση. Μόνο ποσοτικά όμως, κύριε Γεωργιάδη, λύνεται και αντιμετωπίζετε το μεταναστευτικό. Μας διαφέρει να σταματήσουν να έρχονται εδώ. Άμα συνεχίσουν να έρχονται εδώ, καταστραφήκαμε. Δεν βλέπεις το χαμόγελο του ανθρώπου που βγαίνει από την Αμυγδαλέζα Άδωνη. Στην Ομόνια. Όχι, αν το χαμόγελο, αυτού του ανθρώπου. Μόνο να το. Αν το χαμόγελο αυτού του ανθρώπου είναι περισσότεροι άνεργοι στην Αθήνα που δεν θα έχουν χαμόγελο. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το χαμόγελο εμένα. Εγώ για να το ξεκαθαρίσω. Το χαμόγελο αυτού που βγήκε από την Αμυγδαλέζα έπαιξε όχι μόνο στην Ελλάδα, έπαιξε και στον Μπαγκλαντές. Φεύγοντας ένας από την Αμυγδαλέζα. Αυτό το χαμόγελο, να το εξηγήσω λίγο. Και αυτό το χαμόγελο από την Αμυγδαλέζα θα φέρει άλλους 500.000 στην Ελλάδα. Ένας ο οποίος στην Ελλάδα. Αλλά είναι καταστροφή αυτό το χαμόγελο.